Από κοντινή απόσταση για το σουτ. Και εδώ το φάουλ που έγινε από τον Ποπάρα στον Μωράς. Ο Αποέλ που οργανώνεται ξανά με Φλωρέα. Πίντο, ξανά Φλωρέα. Χατζή, κλειστή χώρα εκεί για τους παίχτες του Αποέλ. Κράτησαν πάντως την μπάλα. Μπαλιάγαλο Μιχαήλ που βάζει μπάλα μπροστά. Βρίσκει τον Μαχλά. Δεν μπόρεσε ο Ζεκάρλος, κέρδισε. Κάνει το σουτ. Μπάλα πάει έξω. Ζεκάρλος που έδειξε με την κίνησή του να παραδέχεται πως θα ήταν καλύτερα αν έψαχνε τον Μακρύδη που είχε πάρει καλή θέση πλάγια. Εδώ θα ξαναδούμε. Δεν μπόρεσε ο Μαχλάς. Ζεκάρλος χωρίς να δει ουσιαστικά να ψάξει άλλες επιλογές, έκανε το σουτ στέλνοντας την μπάλα ψηλά μακριά από τα δοκάρια του Μιλοτζεύσκη. Δυο ποδοσφαιριστές της Ένωσης διεκδίκησαν με ένα το Αποέλ. Σφίριξε το φάουλο ο κύριος Παναγή. Είμαστε στα 17 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε, Λούκα, καλές φάσεις πέραν από κάποια μακρινά σουτ από τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω οι δύο τεχνικοί πως αντιδρούν σε αυτά τα πρώτα λεπτά, σε αυτό το ξεκίνημα των ομάδων τους. Από πλευράς Γιώργο του Αποέλ, ο κύριος Γιωβάνος έδωσε κάποιες εντολές στους ποδοσφαιριστές να πιέσουν πιο ψηλά την Ένωση Νεοπαραλυμνίου. Από πλευράς της ομάδας του Παραλυμνίου, ο κύριος Κωνσταντίνου έδωσε για τα εντολή στον Πουμά να μαρκαρεί τον Ρικάρτο Φερνάντες, γιατί αρκετές φορές ο Πορτογάλος προσπάθησε να τρυπήσει ουσιαστικά την άμυνα της Ένωσης. Ωστόσο, τίποτα μέχρι στιγμής από τους δύο προπονητές. Ο Κωνσταντίνου Λούκο, ο οποίος σε κάποια φάση ακούστηκε να φωνάζει πάσες, γιατί οι παίκτες του συνήθως δοκιμάζουν χωρίς πολλές μπαλιές να βγουν μπροστά. Επιχειρούν μακρινή μπαλιά από τον χώρο του κέντρου που ως επιτοπλίστων δεν ανησυχεί την άμυνα του Αποέλ. Επειδή έχει και γρήγορο επιθετικό το Ένωση Νεοπαραλυμνίου τον Χριστοφή, αυτό επιχείρησαν οι ποδοσφαιριστές, κάτι που δεν πέτυχε μέχρι στιγμής. Να δούμε λοιπόν τη συνέχεια, ένα παιχνίδι που δεν έχει δώσει για την ώρα καλές φάσεις. Ένα καλό σούτ είχαμε από πλευράς Αποέλ στο 7ο λεπτό από τον Ρικάρτο Φερνάντες. Φλωρέα έκοψε, πρόλαβε ο Πουμά τον Φερνάντες, έπεσε στην συνέχεια, άφησε ο κύριος Παναγή. Βγαίνει το Αποέλ μπροστά, Μακρύδης παλιά, δεν είναι καλή. Ο Ζεκάρλος έκανε προσπάθεια αλλά δεν έχει προλαβεί σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Ενώ κάτω από την προηγούμενη φάση είναι ο Πουμά. Φάνηκε εκεί να φτάνει πρώτος, ο Φερνάντες τον πίεσε, εδώ θα ξαναδούμε. Δεν είμαστε σίγουροι για την επαφή, αλλά την μπάλα νομίζω ότι είναι στα πόδια του Πουμά. Ο κύριος Παναγή ήταν πολύ κοντά στη φάση, βέβαια ο Πουμά τώρα σηκώνεται μόλις πήγε κοντά του ο διαιτής. Δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. Και ο Μιλοζεύσκη δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Τάνιτς. Παλιά για τον Χριστοφή, έκοψε ο Μπρούσερ. Μιχαήλ πέρασε για τον Πίντο. Πάει μπάλα στον Χατζή. Ξανά Πίντο. Ζεκάρλος. Πάσα για τον Φερνάντες που κέρδισε εκεί από τον Ντάνιτς. Σφυρίζει φάουλ όμως ο κύριος Παναγή, ξεσηκώνοντας διαμαρτυρίες εδώ από τους φίλους του Αποέλ. Φάση που ξαναβλέπουμε, ο Τάνιτς έκανε μια κίνηση με το χέρι ο Φερνάντες. Τη στιγμή που ο Τάνιτς πήγαινε να μπει μπροστά, έκανε με το χέρι μια κίνηση ο Φερνάντες. Αυτήν σφύριξε φάουλ ο κύριος Παναγή. Κεφαλιά από τον Φλωρέα. Χατζή φτάνει πρώτος στην μπάλα. Πίντο θα περάσει για τον Μιχαήλ. Πέρασε η μπαλιά του, αλλά ο Μακρύδης δεν μπόρεσε, ούτε και ο Σπύρου εκεί. Το πλάγιο είναι για την Ένωση Νέων Παραλυμνίων. Εδώ ο κύριος Κωνσταντίνου φωνάζει στους παίκτες του. Φάουλ
φάουλ που κάνει ο Φερνάντες ξανά στον γούμενο αυτή τη φορά. Μένει για λίγο κάτω ο γούμενος, ξαναβλέπουμε στη φάση την κανονική προβολή εκεί του Φερνάντες. Έτοιμος ο Κολάνης για το φάουλ αυτό που έχει κερδίσει η ομάδα του. Λασαριστά τελικά άλλαξε με τον Ποπάρα. Πίσω στον Εντζιαφόρ. Ακόμη πιο πίσω η μπάλα στον Γκάπιτς. Εντζιαφόρ θα περάσει για τον Πουμά. Κολάνης, Εντζιαφόρ. Μιλοζεύσκι. Μιχαήλ, το φάουλ που κάνει ο Σπύρου στο Μακρύδι. Το παιχνίδι στο Τσίρο είναι στο 65ο λεπτό, δεν έχει κάτι αλλάξει. Ο κύριος Παναγίου εδώ διακόπτει τον αγώνα γιατί ακούγονται ευριστικά συνθήματα από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Ο κύριος Παναγίνο διαιτητής της συνάντησης απόψε, τον κύριο καπιτανή θυμήθηκαν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, μερίδα τουλάχιστον. Και κάνει προειδοποίηση εδώ ο κύριος Παναγί για τα συνθήματα αυτά που ακούστηκαν. Φάουλ του ΑΠΟΕΛ τώρα έχει κερδίσει. Ο Φερνάντες ετοιμάζεται αφού διαμαρτύρεται για την απόσταση που κρατάει εκεί ο Ποπάρα. Σφυρίζει, εκτελέστηκε το φάουλ. Φερνάντες που ξανακέρδισε Μακρύδης. Μωράης βγάζει μπαλιά, κεφαλιά από το Μαχλά, η μπάλα πάει έξω. Τη στιγμή που έκανε προσπάθεια ο Μιλοζεύσκι κάτι έπαιζε εκεί στην εστία του. Θα το ξαναδούμε, φαίνεται νομίζω ο καπνός εκεί από ένα βεγγαλικό που πέφτει. Κοιτάξτε, ενώ ο Μιλοζεύσκι γέρνει στη μια πλευρά, κάτι πέφτει στην εστία του. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται νομίζω καλά και με τα συνθήματα που συνεχίζονται και πλέον με το ρίξιμο ενός βεγγαλικού εκεί, ό,τι και να ήταν αυτό που έπεσε στην εστία του Μιλοζεύσκι. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να ηρεμήσουν κάπως, γιατί σε δύσκολη θέση την ομάδα τους θα βάλουν αν συνεχίσουν. Το 7ο φάουλ κέρδισε πριν από δευτερόλεπτα το ΑΠΟΕΛ. Έκανε λάθος ο Μιχαήλ. Κολάνης βγάζει παλιά για τον γρήγορο Φρέντι που πρόλαβε. Βγάζει παλιά στην περιοχή, δεν μπόρεσε για την κεφαλιά εκεί ο Χριστοφή. Έκοψε ο Φλωρέα. Ο Σπύρου τώρα έτοιμος για το πλάγιο με αρκετά μέτρα φόρα. Ποπάρα δεν θα περάσει. Κέρδισε ο Μακρύδης. Επιμένει η ένωση πάντως με τον Σπύρου που κέρδισε. Δεν έκανε καλή μπαλιά όμως. Απομάκρυνε ο Φλωρέα σε πλάγιο. Η προειδοποίηση έγινε και από τα μεγάφωνα του σταδίου. Δεν έδειξε για την ώρα να πιάνει τόπο. Η ένωση συνεχίζει να βρίσκεται στην επίθεση με άλλο ένα πλάγιο που κέρδισε. Παρέμβαση από το Μακρύδη που κερδίζει. Ο Κολάνης τον πίεσε, ο Εντζιαφόρ τον προλαβαίνει και παραχωρεί το πλάγιο. Φερνάντες, Μωράης. Μακρύδης για τον Μωράης. Μπαλιά για τον Ζεκάρλος. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Δεν ήταν καλή η πάσα του Ζεκάρλος τελικά στον Πίντο. Ο ΑΠΟΕΛ πάντως που δοκιμάζει πιο σωστά να βγει μπροστά. Μένει βέβαια να βελτιώσει, να διορθώσει την τελική του πάσα. Εξαιρετική κίνηση από τον Χριστοφή που φεύγει μπροστά.
Περιμένει ο Φρέντι στην περιοχή, δεν μπορεί όμως να του μεταβιβάσει σωστά την μπάλα. Ήταν εξαιρετικός ο τρόπος που απέφυγε δύο παίκτες εκεί του Αποέλ. Αντέλειωνε την προσπάθειά του με μια καλύτερη πάσα. Τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για την Ενωσύνη Παραλυμνίου, νομίζω. Εδώ κοιτάξτε πως πέρασε από δύο παίκτες. Δεν πρόλαβε καν να το βάλει κάτω όπως προσπάθησε και ο Μωράης. Φλωρέα που έκοψε. Πίντο. Είδε την κίνηση του Μακρύδη. Τον πρόλαβε ο Σπύρου. Σπύρου που περνά τώρα για τον Ποπάρα. Βγαίνει και η Ένωση πλέον μπροστά. Μετά από αρκετή ώρα ξαναγίνεται επικίνδυνη για την άμυνα του Αποέλ. Και εδώ κερδίζει το κόρνερ την προσπάθεια του Γούμενου με τον Φλωρέα εκεί να τον κλείνει. Γούμενος έτοιμος στο κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα του. Εκτελεί, δεν θα περάσει μπάλα, Μακρύδης που ελέγχει. Φερνάντες κλείστηκε και θα χάσει. Κολάνης περνά για τον Γούμενο. Πάει να μπει στην περιοχή, ο Γούμενος τα καταφέρνει, αλλά τον προλαβαίνει τελικά ο Φερνάντες που έτρεξε να διορθώσει το λάθος. Νέο κόρνερ για την Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Το δεύτερο που κερδίζει στο παιχνίδι. Ξανά ο Γούμενος τοποθετεί την μπάλα και είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Ζεκάρλος που έδιωξε. Μακρύδης με Κολάνη. Ο Κολάνης κάνει φάουλ, χτυπά και την μπάλα να φύγει μακριά. Το φωνάζει κοντά του ο κύριος Παναγή. Μου κάνει παρατηρήσεις. Εδώ θα ξαναδούμε. Τράβησε λίγο για τη φανέλα. Εδώ πέφτει πάνω στον Μακρύδη, παρεμποδίζοντας τον να διεκδικήσει την μπάλα. Δεν έχει δείξει την κίτρινη κάρτα ακόμη ο κύριος Παναγή. Είχε πάντως δυνατότητα να το κάνει. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις για την ώρα. Έκανε λάθος ο Ζεκάρλος. Από τον Σπύρου μπαλιά για τον Φρέντι. Βγαίνει ο Νικολόσκι. Σε ρόλο αμυντικού εκεί απομακρύνει. Έκοψε ο Κάμπιτς. Χριστοφή. Παίρνει φάουλ από τον Μωράης. Έτοιμος ο Σπύρου για το φάουλ. Μπροστά είναι ο Φρέντι, ο Γούμενος. Πάει και τώρα ο Χριστοφή. Τον Φρέντι ψάχνει ο Σπύρου. Κερδίζει την κεφαλιά ο Φρέντι, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια για την ομάδα του. Νικολόσκι θέλει να παίξει γρήγορα. Ψάχνει και βρίσκει τον Μαχλά. Κράτησε ο Μαχλάς. Στήριγμα στον Μιχαήλ. Ο ανοίγει παιχνίδι για τον Μωράης. Είδε την κίνηση του Μακρύδη. Πολύ καλή μπαλιά του Μωράης. Μακρύδης μπαλιά στην περιοχή. Ο Μιλοζεύσκι όμως θα μαζεύσει. Κολάνης. Ενόμιζε να βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Πολύ καλή πάσα από τον Μωράης. Μακρύδης όμως δεν κάνει ανάλογα καλή μπαλιά στην περιοχή. Λάθος από πλευράς της Ένωσης. Ο Μπρούσερ πέρασε για τον Χατζή. Φερνάντες. Χατζή. Μαχλάς. Κράτησε εκεί παρά την πίεση αρχικά. Στη συνέχεια όμως έχασε. Κάποιος που καθυστέρησε. Γι' αυτό και έχασε την μπάλα. Φερνάντες. Μπαλιά μπροστά για τον Μαχλά. Κατεβάζει δύσκολα την μπάλα. Αλλά στη συνέχεια ο Κάπιτς απομακρύνει. Φερνάντες που κερδίζει. Πίντο. Λάθος. Βρήκε τον Φρέντι που πάει να περάσει και τα καταφέρνει παρά την πίεση εκεί του Φλωρέα. Ο Φρέντι που βγάζει μια παλιά, πέρασε αρχικά από τον Μπρούσερ, έκοψε στη συνέχεια ο Μωράης.
Και το Αποέλ δοκιμάζει να βγει μπροστά στην αντεπίθεση τώρα με τον Χατζή. Τον κλείνει ο Πουμά. Και τελικά έχουμε φάουλ για το Αποέλ. Βλέπετε την κατοχή της μπάλας. Σε ελαφρό προβάδισμα κατά την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Είναι πολύ κοντά βέβαια οι δύο ομάδες. Νομίζω πως αυτό το προβάδισμα χτίστηκε στα τελευταία λεπτά που διανύουμε. Στα οποία η Ένωση πήρε ξανά πρωτοβουλία και πίεσε την άμυνα του Αποέλ. Φάσεις είναι που δεν βλέπουμε καλές στο παιχνίδι. Γιατί στην τελική πάσα περισσότερο και οι δύο ομάδες δείχνουν μια αδυναμία απόψε. Συμπληρώσαμε πάντα ως 31 σε λίγο συμπληρώνουμε λεπτά στο παιχνίδι. Δυνατό παιχνίδι. Προσπάθεια κατά τις δύο ομάδες που δεν φέρνει για την ώρα καλές φάσεις και προϋποθέσεις για γκολ. Φάουλ τώρα που έχει κερδίσει η Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Πιο πίσω πρέπει να πάει μπάλα. Τώρα ο Τάνιτς εκτελεί το φάουλ. Έπεσε εκεί ο παίκτης της Ένωσης. Άφησε ο κύριος Παναγή. Τζιαφόρ δεν μπόρεσε να διώξει. Παρά θα πάει πίσω στον Μιλοζεύσκι. Μαχλάς είναι μόνος και δύσκολα θα μπορούσε εκεί να πιέσει. Πίντο θα περάσει για τον Ζεκάρλος. Προϋποθέσεις για το Αποέλ. Ζεκάρλος βγάζει μπαλιά. Δεν θα περάσει όμως από τον Τζιαφόρ. Απομάκρυνε ο Γκάμπιτς. Φλωρέα για τον Χατζή. Πίσω η μπάλα στον Μπρούσερ. Κρατάει ο Ολλανδός. Δεν βρήκε στήριγμα, γι' αυτό και προτίμησε να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Νικολόσκι. Φλωρέα. Χατζή. Κοιμάζει να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν είναι καλή μπαλιά του. Λάγιο για την Ένωση. Χριστοφή. Ξανακερδίζει. Βοήθεια και από τον Μπομπάρα που δεν ήταν όμως αποτελεσματική. Φερνάντες. Φτάνει μπάλα στον Ζεκάρλος. Από μακριά αυτός κάνει μια καλή μπαλιά και βρίσκει τον Μακρύδη. Μακρύδης με τον Σπύρου πέρασε, θα πέσει και έχουμε φάουλ. Για το Αποέλ, λίγο πρωτού ο Μακρύδης περάσει στην περιοχή. Φωνάζει τον Σπύρου, το Σπύρου κοντά του ο κύριος Παναγή. Θα δείξει τώρα την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Για το φάουλ αυτό που ξαναβλέπουμε, φεύγει ο Μακρύδης, καθαρά του παίρνει τα πόδια. Ο Σπύρου κάποτε θα γινόταν και αυτό να έβγαζε την κάρτα ο κύριος Παναγή, γιατί είπαμε, είχαμε και νωρίτερα μαρκαρίσματα που μπορούσαν να τιμωρηθούν. Ο Σπύρου τώρα βλέπει την κίτρινη κάρτα. Είναι η τέταρτη για τον Σπύρου στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν θα παίξει την ερχόμενη εβδομάδα στην 18η αγωνιστική απέναντι στον Απόλλωνα στο Τάσος Μάρκο. Να ένα πρόβλημα που δημιουργείται για τον κύριο Κωνσταντίνου. Βέβαια τώρα η προσοχή είναι στραμμένη στο απόψινό παιχνίδι. Φερνάντες που τοποθετεί την μπάλα κάτω. Υποδεικνύει εκεί ο κύριος Παναγή και το σημείο που θα τοποθετηθεί μπάλα και ότι θα σφυρίξει για να εκτελέσει το φάουλ. Παίρνει τώρα τους παίχτες της Ένωσης στην σωστή απόσταση. Ετοιμάζεται ο Φερνάντες, είναι πλάγια βέβαια το φάουλ. Να δούμε την επιλογή του Πορτογάλου. Εκτελεί απευθείας και στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πέταρ Μιλοζεύσκι. Λίγο πρωτού περάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ξανάδαμε εμείς την εκτέλεση του φάουλ. Μιλοζεύσκι παρακολουθούσε. Ήταν στη σωστή θέση και είδε την μπάλα να φεύγει πάνω από την εστία του. Μιλοζεύσκι που δοκίμασε να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του Αποέλ. Κάπιτς πρόλαβε τον Μαχλά. Το ίδιο και ο Κολάνης τον Μιχαήλ. Χατζή όμως που κερδίζει.
Ζεκάρλος πίσω για τον Φλωρέα. Πάει τώρα η μπάλα στον Χατζή. Δύσκολα τα πράγματα. Διαμαρτύρεται για φάουλο Χατζή. Πλάγιο δίνει, δείχνει ο κύριος Παναγή για την Ένωση Νέων Παραλίμνων. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Πουμά. Δεν φάνηκε να γίνεται κάτι. Προσπάθεια της Ένωσης με τον Φρέντι να παίρνει φάουλ από τον Πίντο. Ξαναδούμε. Έγινε φάουλ από τον Πίντο. Φρέντι που έδειξε αρχικά να υποφέρει, δεν έχει κάτι σοβαρό, θα συνεχίσει. Έτοιμος ο Κολάνης. Εκτελεί στην περιοχή του Αποέλ. Μπάλα δεν απομακρύνεται, αλλά έχει ακουστεί σφύριγμα για φάουλ επιθετικό. Έπεσε βέβαια ο Νικολόσκι. Σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς την εστία του. Ο Γούμενος νομίζω είναι αυτός που χρεώνεται το φάουλ. Νικολόσκι περνά για τον Φλωρέα. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο Τσίριο. Πάντα προβάδισμα για τον Απόλλωνα 1-0. Έδιωξε ο Κάπιτς. Χατζή στο πλάγιο. Άλλο ένα δεκάλεπτο θέλει το παιχνίδι στο Τσίριο χωρίς τις καθυστερήσεις. Μιχαήλ για τον Μπρούσερ. Πάει μπάλα στον Μωράης. Μακρύδης. Δεν βρήκε την λύση μπροστά, γύρισε την μπάλα πίσω. Μακρύδης ξανά. Γυρίζει το παιχνίδι του Αποέλ. Φλωρέα τώρα στον Χατζή. Φερνάντες. Καλά κλεισμένη η χώρη στην άμυνα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίων και καλά μακαρισμένη η παίχτης του Αποέλ. Ζεκάρλος, Μωράης, Μακρύδης. Θα βρει τον Μιχαήλ. Χατζή. Κίνηση από τον Πίντο, έχει στην πλάτη τον Τάνιτς. Πάει να περάσει ο Πίντο, βγάζει παλιά στην περιοχή. Ζεκάρλος που πήγε εκεί να προλάβει τον Πουμά. Δεν τα κατάφερε, επιμένει πάντως το Αποέλ. Με τον Μωράης να ετοιμάζεται να βγάλει παλιά. Την κάνει τώρα. Πίντο την πρώτη κεφαλιά, Κάπιτς έκοψε, Τζιαφόρ και Σπύρου απομακρυνέ. Χριστοφή που θα κερδίσει. Ο Απόλλωνας έχει πετύχει δεύτερον γκολ και πλέον βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Σκόρερο το Ρέσι. 2-0 στο 81ο λεπτό. Ευχαριστώ παιδιά. Πολύ κοντά λοιπόν στην επιτυχία ο Απόλλωνας. Αν τα καταφέρει θα κάνει τους βαθμούς του 29 όσους έχει αυτή τη στιγμή και το Αποέλ στην τρίτη θέση. Φάουλ που κέρδισε η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ετοιμάζεται ο Κολάνης για να εκτελέσει ξανά όπως και πριν. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή του Αποέλ. Εκεί όπου ο Σπύρου αρχικά. Το σούτ που γίνεται από τον Χριστοφή, ο οποίος είχε καλή ευκαιρία εδώ, αλλά έκανε πολύ άστοχο το σούτ. Εντζιαφόρ πιο ψηλά έδιωξε. Φερνάντες θα χάσει αλλά με φάουλ από τον Ποπάρα. Περνάμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μωράης, Μακρύδης. Μαχλάς δεν μπόρεσε. Φρέντι. Πέρασε από τον Μωράης. Δεν πλησίασε όμως την περιοχή. Η κόντρα εδώ τον ευνοεί και συνεχίζει την προσπάθειά του. Βγάζει παλιά στην περιοχή ο Φλωρέα και ο Φερνάντες απομάκρυναν. Μαχλάς. Στρέφει πολύ πίσω, κάνει πολύ καλή προσπάθεια όμως. Ελευθερώνεται και περνά για τον Ζεκάρλος. Σειρά του Αποέλ να βγει μπροστά. Ζεκάρλος συνεχίζει, θέλει χώρο για σούτ. Μαχλάς τελικά, Ζεκάρλος δεν μπόρεσε. Έπεσε κάτω.
νομίζω πως δεν υπήρχε κάτι. Βέβαια θα ξαναδούμε την φάση. Με ανοιχτό χώρο τώρα η Ένωση βγαίνει στην επίθεση. Ο Ποπάρα κάνει την χειρότερη δυνατή επιλογή. Είχε στηρίγματα τον Ντάνιτς, τον Χριστοφή και τον Φρέντι που ερχόταν. Εδώ θα ξαναδούμε, δεν υπήρχε νομίζω. Τώρα υπάρχει φάουλ για τον Ζεκάρλος. Με το οποίο το Αποέλ έχει ξανά την ευκαιρία να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Μακάρισμα του Γκούμενου. Φερνάντες πίσω από την μπάλα. Μαχλάς είχε νωρίτερα μια καλή προσπάθεια. Αναμένει τώρα την μπάλα στην περιοχή για να προσπαθήσει για την κεφαλιά. Φερνάντες εκτελεί. Περνάει μπάλα, ερχόταν ο Μιχαήλ, αλλά ο Ζεκάρλος απογοητεύει τους φίλους του Αποέλ και τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Φερνάντες εδώ εκτελεί. Βλέπετε κινείται ο Μιχαήλ, ανενόχλητος, φεύγει πίσω από την άμυνα. Ο Ζεκάρλος δεν τον είδε. Και έτσι δεν του επέτρεψε ουσιαστικά με την κίνησή του να φτάσει στην μπάλα. Ένα λεπτό θα είναι οι καθυστερήσεις που θα προσθέσει ο κύριος Παναγή. Αν βέβαια κάτι δεν αλλάξει στα λεπτά που θέλουμε μέχρι τα 45. Χατζή έκανε λάθος το πλάγιο. Έκοψε όμως ο Φλωρέα τον Φρέντι. Φερνάντες για τον Πίντο, πίσω μπάλα στον Μωράης. Μαχλάς τον τραβάει εκεί ο Εντζιαφόρ, άφησε ο κύριος Παναγής, φυρίζει τώρα το φάουλ γιατί η μπάλα δεν πήγε σε ποδοσφαιριστή του Αποέλ. Διαμαρτύρεται ο κύριος Κωνσταντίνου. Εδώ θα ξαναδούμε όμως ότι τραβάει ο Εντζιαφόρ, φαινόταν για την πρώτη προβολή. Μιχαήλ για τον Φερνάντες. Δοκιμάζει να βρει τον Ζεκάρλος. Θα χάσει αυτός από τον Ντάνιτς. Πάει η Ένωση για την αντεπίθεση με τον Γκούμενο. Παλιά μπροστά για τον Φρέντι. Μπρούσερ τον επιτηρεί. Φρέντι που κρατάει. Πάει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Τον Μπρούσερ. Στέλνει την μπάλα στον Φλωρέα. Σπύρου που κατάλαβε την φάση. Στη συνέχεια έδιωξε η άμυνα του Αποέλ. Εδώ σφυρίζει φάουλ στην προσπάθεια του Φερνάντες ο κύριος Παναγή. Ξαναδούμε. Φεύγει μπάλα, υπάρχει επαφή βέβαια. Σκεφτικός και προβληματισμένος σίγουρο ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Η ομάδα του φτάνει μέχρι την περιοχή της Ένωσης. Μέσα όμως...